επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Αρκετός κόσμος από τις τριγύρω περιοχές, φυσικά και από τη Γερμανία, και σήμερα στο πλευρό του Φερνάντο Σάντος και των παικτών του, ενώ στις κερπίδες του γηπέδου King Willem II, όπως λέγεται στα ολλανδικά, βρίσκεται σύσσωμη και η διοίκηση της ΠΑΕ, προεξάρχοντος του Θοδόρου Ζαγοράκη. Έχουμε ήδη στα χέρια μας τις αρχικές ενδεκάδες και για τις δύο ομάδες και καλό θα ήταν να σας τις μεταφέρουμε ευθύς αμέσως. Η γηπεδούχος Βίλεμ ξεκινάει με τους Άρτσες, Βίνκελς, Βιλόζο, Γκρεγκουάρ, Μπουταχάρ, Μουράντ, Μπιέμαντς, Ζιλέμος προπόνησης, ενώ ατομικό πρόγραμμα συνεχίζει και ο Βιερίνια που μπήκε καθυστερημένα στην προετοιμασία και προσπαθεί και αυτός. Τουλάχιστον όπως μας έχουν πληροφορήσει από την Ελλάδα δεν υπάρχουν σχεδόν απάνθρωπες θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί. Είμαστε έτοιμοι για να παρακολουθήσουμε ένα ακόμα σημαντικό τεστ στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο Φερνάντο Σάντος έχει βγάλει τα βασικά του συμπεράσματα. Σύμφωνα με ένα από αυτά, όπως έλεγε κιόλας χθες στους δημοσιογράφους, είναι ότι με το υπάρχον δυναμικό που έχει, το πλέον κατάλληλο σύστημα για να αγωνιστεί είναι το 4-3-3 και όχι το 4-4-2 που δοκίμασε εκτεταμένα μέχρι τώρα. Μία αλλαγή που θα δούμε και στο σημερινό παιχνίδι. Άλλωστε οι αγώνες αυτοί λειτουργούν ως μία δοκιμασία, δίνουν την ευκαιρία στον εκάστοτε τεχνικό και στην κάθε ομάδα κατά του και τα συμπεράσματά της για την συνέχεια να διορθώσει ό,τι κρίνει εσφαλμένο, με 7 βαθμούς μόλις πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Έχοντας μάλιστα και μια πολύ βαριά ήττα από τον Άγιαξ στις 12 Απριλίου. Η πορεία αυτή είχε και ως συνέπεια την αλλαγή στην τεχνική. Η Ολλανδική ομάδα ταλαιπωρείται από 20. Μπιζέρα παρακολουθεί τον Γκρέγκουαρ. Νέο πλάγιο για την Βίλεμ. Κάργκμπο. Πάρα πολύ για κάποια σοβαρά λάθη τα οποία έκανε, αποτελώντας μάλιστα το κόκκινο πανί για τους οπαδούς της ομάδας. Στα 33 του χρόνια, ο πανίψιος goalkeeper. Ρεγκουάρ όπως όπως. Γκαρσία πιο ψηλά. Κάρκμπο. Μπιζέρα γεροφλακτούν. Ο Ευγένης Δαδαλιάρης έχει ζητήσει το λόγο. Απέναντί μας ακριβώς, Κωστή, να πούμε ότι είναι πάνω από 300 φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σηκώνουν τον τόπο και τους βοηθάει αυτό το γεγονός ότι όλο το γήπεδο της Βίλεμ είναι σκεπαστό. Η ομάδα... Έκλειψε ο Φωτάκης. Κοντά είναι και ο Κονσεσάο. Άλλαξαν την μπάλα μεταξύ τους. Φωτάκης θα γυρίσει μέσα στην περιοχή, φιλωμένο του κεφαλιά. Το γκολ από τον Μουσλίμοβιτς σε μια δύσκολη στιγμή για την Ολλανδική άμυνα. Βγήκε η σέντρα από δεξιά από τον Γιώργο Φωτάκη. Οφειλωμένο και σε την παλιά ψαράκι. Ξανά η σέντρα του Φωτάκη, κεφαλιά από το Φιλωμένο. Ενστικτόδης η απόκουση του Άρτς. Δεν μπορεί να κάνει πολλά τώρα το φυλάκα της Βίλεμ με τον Μουσλίμοβιτς. Αμαρκάριστο θα πιάνει την κεφαλιά με τις καλύτερες προϋποθέσεις, κάνοντας το 0-1. Αδράνεια πλήρης για την Ολλανδική ομάδα σε αυτή τη φάση που ξεκίνησε από την πίεση του Φωτάκη, τη συνεργασία του με τον Κονσεϊσάο, την πολύ καλή τοποθέτηση που είχαν τόσο Φιλωμένο όσο και ο Μουσλίμοβιτς. 0-1 χάρη σε γκολ του Ζλάταν Μουσλίμοβιτς στο 33ο λεπτό, στο τρίτο δυνατό φιλικό, ενώ εσείς βλέπετε σε επανάληψη το τέρμα με το οποίο η ομάδα του Φερνάντο Σάντος άνοιξε το σκορ. Προηγήθηκαν τρία φιλικά μέρα στις τεχνικές ομάδες. Ξεκίνησαν τη σειρά των δυνατών αγώνων με την Αϊμέγεν, 1-1 το αποτέλεσμα, την περασμένη Τρίτη, σε αγώνες οι οποίοι μεταδόθηκαν από τη συχνότητα της Νόβα. Την περασμένη Πέμπτη, στο Ούντινγκ της Γερμανίας, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 1-0 από την Μεξικανική Σίβας, αλλά σίγουρα η εμφάνιση ήταν αυτή που προβλημάτισε περισσότερο και όχι το αποτέλεσμα. Ο Νίκος Αραμπατζής σίγουρα θα είναι η πρώτη αλλαγή και μάλλον κάτι σχετικά με αυτό έχει να μας πει ο Ευγένιος Δαδαλιάρας. Ευγένη. Όντως ο Νίκος Αραμπατζής έχει πάρει θέση και τα λέει με τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Έντρο. Εδώ ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζαγοράκης,
μαζί με αρκετούς ομογενείς που όπου τον συναντήσουν σπέβδουν να ανταλλάξουν μια κουβέντα μαζί του. Να... και ένα φάουλ. Κοντρέρας για τον Κουτσιανικούλη. Αναστασάκος. Συνδυάζονται οι δυο τους. Πιο πίσω για τον Αραμπατζή. Τα πήγε καλά στην αριστερή πλευρά της άμυνας σήμερα. Μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα 0-2 από τον Ηλία Αναστασάκο στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο καλύτερος επίλογος για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για τον Νίκο Αραμπατζή, που κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα σε αυτά τα νέα καθήκοντα με τα οποία τον επιφόρτησε ο προπονητής του. Δείτε και πάλι το αποτέλεσμα αρχικά της πολύ όμορφης συνεργασίας ανάμεσα στον Σεραίο Μπακ με τον Κουτσιανικούλη και στην συνέχεια του ιδίου με τον Ηλία Αναστασάκο. Μετά τη σέντρα που έβγαλε την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ κάνει το 0-2. Συνεχίζει με 4-3-3, κρίνοντας ότι τα χαρακτηριστικά της ομάδας του είναι τέτοια που τους πηγαίνουν περισσότερο το συγκεκριμένο σύστημα. Παίρνει τη νίκη με 0-2, χάρη σε γκολ του Ζλάτα Μουσλίμοβιτς, που τον βλέπετε εδώ, στο 33. Και στις καθυστερήσεις ο Ηλίας Αναστασάκος ζευγάρωσε τα τέρματα για την ομάδα του μετά από πολύ όμορφη ενέργεια του Νίκο Ραμπατζή. Ο Ευγένης Δαδαλιάρης έχει κοντά του τον Φερνάντο Σάντος και τον Αλέξανδρο Μανιάτογλου, καθοριστική παρουσία του και η συνεισφορά του στις μεταφράσεις τις οποίες γίνονται εδώ κόντρα στους ξένους ποδοσφαιριστές. Παρακολουθείτε εσείς ξανά το πρώτο γκολ και εμείς θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, καθώς ο Ευγένης Δαδαλιάρας αυτή τη φορά έχει κοντά του τον Γιώργο Φωτάκη. Γιώργος Φωτάκης είναι κοντά μας λοιπόν. Γιώργο, ικανοποιημένοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ από την απόδοση της ομάδας στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στη Βίλεμ? Εντάξει, εμείς έχουμε σαν στόχο σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι φιλικό είτε επίσημο, να κερδίζουμε. Νομίζω ότι κάνουμε μια καλή εμφάνιση σήμερα, παρόλο την κούραση που έχουμε στα πόδια μας από τις διπλές προπονήσεις. Και πιστεύω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση και από το αποτέλεσμα. Τι κρατάτε κυρίως μετά τη σημερινή αναμέτρηση? Εντάξει, νομίζω ότι είχαμε καλή αμυντική συμπεριφορά. Αυτό είναι ο στόχος της ομάδας στην αρχή, να μην δέχεται γκολ σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ καλά οργανωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και πιστεύω και στην επίθεση, όσο περνάει ο καιρός, θα βελτιωνόμαστε. Τα δύο γκολ δεν σημαίνουν τίποτα, δεν δίνουν βαθμούς. Παρά τα αυτά, ανεβάζουν, βοηθούν την ομάδα να ανέβει ψυχολογικά? Σίγουρα θα μας βοηθήσουν στον ψυχολογικό τομέα. Εντάξει, κακά τα ψέματα, όλοι ζούμε με πίεση ότι και καλά δεν δημιουργούμε φάσεις, δεν κάνουμε ευκαιρίες. Νομίζω σήμερα αυτά τα δύο γκολ θα μας δώσουν άλλη όθηση για τη συνέχεια και πιστεύω ότι στο μέλλον θα πάμε ακόμα καλύτερα. Μπροστά το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι κόντρα στη Βαλερέγκα στο Όσλο. Σας φοβίζει η νορβηγική ομάδα? Εντάξει, δεν μας φοβίζει ο συγκεκριμένος αντίπαλος. Σίγουρα το μόνο κακό είναι ότι έχουν 18 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, σε επίσημους αγώνες πρωταθλήματος και είναι πιο φρέσκοι από εμάς. Μόνο αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μας φοβίζει αυτός ο αντίπαλος. Στεκόμαστε ακριβώς αυτό. Η νορβηγική ομάδα έχει ρυθμό. ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί να αποκτήσει ρυθμό. Αυτό θα παίξει το ρόλο του? Εντάξει, εμείς πρέπει να είμαστε στο δυνατόν πιο έτοιμοι. Γίνεται. Σίγουρα είναι λίγο δύσκολο να είμαστε 100% έτοιμοι σε 15 περίπου ημέρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε ένα ικανοποιητικό βαθμό, έτσι ώστε να πάρουμε την πρόκριση. Εσύ είναι ο μεταγραφέντας στον ΠΑΟΚ. Έχεις προλάβει να μπει στο κλίμα της ομάδας? Εντάξει, σίγουρα βοήθησαν και τα παιδιά από τα προηγούμενα χρόνια, μας βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι ώστε να σωματωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μπούμε στις απαιτήσεις που έχει αυτή η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.